τα κάλαντα του στρατή Τσίρκα. Το μεγάλο ζήτημα, καταλαβαίνεις, ήταν το ταμπούρλο. Αν είχες ταμπούρλο, η δουλειά ήταν τελειωμένη. Σύντροφο έβρισκες αμέσως και το φανάρι δεν κόστησε παραπάνω από ένα γρόσι. Εκείνη τη χρονιά ο πατέρας έκανε ένα μεγάλο έξοδο. Το μεσημέρι της παραγωγής της πρωτοχρονιάς μου έφερε ένα ταμπούρλο. Μικρούτσικο βέβαια και δεν εκεδένιο. «Έτσι δεν θα το σπάσεις εύκολα», μου είπε. Μα εγώ κατάλαβα πως ήταν από οικονομία. Τα πέτσινα ταμπούρλα εκείνα τα πρώτα χρόνια μετά τον πόλεμο κόστιζαν έναν κόσμο λεφτά. Πήγα και βρήκα μέσα στο φίλο μου τον Μιχάλη, ήταν το παλικάρι της γειτονιάς και ο καλύτερος σύντροφος για τα κάλαντα. Συχνά τύχαινε να μας ρηχτούν τα αραπάκια στις γειτονιές και να μας σκίσουν το φανάρι ή να σπάσουν το ταμπούρλο. Ο Μιχάλης ήταν πολύτιμος. «Το ταμπούρλο το έχουμε», του φώναξα, «βγαίνουμε απόψε». Ο Μιχάλης δέχτηκε αμέσως. Είπε όμως πως έπρεπε να πάρουμε μαζί μας και τον αδερφό του, τον Δημήτρη. Ήταν καλήφωνος, λέει, και θα βοηθούσε πολύ στη δουλειά. Η αλήθεια είναι πως ο Δημήτρης τραγουδούσε σαν άγγελος. Σου φτάνε να τον ακούσεις να ψάλει μια φορά τον υπερμάχο ή να διαβάζει τον Απόστολο για να προτιμήσεις αμέσως τον Άγιο Κωνσταντίνο όπου εκείνος έψαλε από τον Άγιο Νικόλα. Μα η πρόταση του Μιχάλη είχε κάποια στεροβουλία. Τα λεφτά που θα κερδίζαμε θα μοιράζονταν στα τρία. Εκείνη θα έπαιρνα τα πιο πολλά και εγώ, με όλο το ταμπούρλο μου, τα πιο λίγα. Κι όμως, χωρίς κανένα δισταγμό δέχτηκα. Τόση ήταν η αγάπη που του είχα και ο θαυμασμός μου. Ξεκινήσαμε βραδάκι. Ο Μιχάλης φορούσε ένα μαύρο, μακρύ παλτό που φούσκωνε κωμικά στην κοιλιά του, σκεπάζοντας το ταμπούρλο. Σε μένα ξέπεσε το χάρτινο φαναράκι και η φροντίδα να τα αναβοσβήνω κάθε τόσο. Ο Δημήτρης, σαν πρίγκιπας με τα όμορφα μάτια του και την γλυκιά φωνή του, είχε τα χέρια του στις τσέπες και πήγαινε στον δρόμο πότε πιο μπροστά, πότε πιο πίσω μας, σάμπος να μη μας ήξερε. Ο Μιχάλης τον πείραζε λέγοντάς του πως έκανε τον κόντε για χατήρι της Ρινούλας. Μα πέρασαν πολλά χρόνια ακόμα για να καταλάβω τη σημασία αυτού του πειράγματος. Η πελατεία του Μιχάλη και του Δημήτρη ήταν οι περισσότεροι στις φτωχογειτονιές. Αμπντίν, Σούμπρα, Κόφτη Κοπαζάρι. Οι σπράξεις μέτριες. Λέγαμε και ευχαριστώ αν τύχαινε να μας δώσουν κανένα γροσάκι εκτός από τα φοντούκια και τα μίγδαλα. Τότε εγώ τους τράβηξα στις αριστοκρατικές γειτονιές. Αυτό ήταν το ένα μυστικό δικό μου. Μέρες τώρα το φύλαγα. Στο κουρείο του πατέρα μου έρχονταν όλο γιατροί και δικηγόροι. Από τα Χριστούγεννα ακόμα με ρωτούσαν. Πιτσιρίκο, δεν θα έρθεις να μας τα πεις? Εγώ απαντούσα όριστα. Σημειώνω όμως το όνομα και φρόντιζα να μάθω και τη διεύθυνση. Έτσι, στην πιο απελπιστική στιγμή της επιχείρησης, ξεφούνησα στους φίλους μου μια λίστα με 6-7 ονόματα γενναία. «Πάμε», τους είπα παίρνοντας ύφος προστατευτικό. «Τι λες, μωρέ», φώναξαν και οι δυο τους. «Αυτός είναι μεγάλος και θα μας διώξουν με τις κλωτσιές». «Έγνοιασες», είπα εγώ. «Ξέρω τη δουλειά μου». Η δουλειά μου ήταν, μόλις άνοιγε η πόρτα, να ειδοποιώ πως ο Τάκης, ο γιος του κ. Στέφανου του Μπαρμπέρη, ήρθε να πει τα κάλαντα. Έτσι τα πήγαμε θαυμάσια. Τα σελινάκια ήρθαν να σκεπάσουν τα γροσάκια των φτωχογειτονιών. Μα ένα πράγμα δεν μου άρεσε. Στα σπίτια αυτά που πηγαίναμε, σαν άκουγαν ποιος είναι έξω, με φώναζαν να μπω μέσα, ενώ τους φίλους μου τους άφηναν στην πόρτα. Με φίλευαν ιδιαίτερα και μου έδιναν στο χέρι κρυφά κανένα σελήνη, λέγοντάς μου πως αυτό είναι δικό μου, μόνο δικό μου. Θυμήθηκα το κόλπο του Μιχάλη που μου επέβαλε το Δημήτρη. Όμως η καρδιά μου δεν βάσταξε και τους τα ομολόγησα αμέσως. Κι έτσι τα ιδιαίτερά μου μπήκαν στο κοινό ταμείο. Όλα θα τελείωναν μια χαρά, θα περνούσαμε μια πρωτοχρονιά φίνα την επαύριο, με κινηματογράφο κτλ. Αν στο γυρισμό, εκεί στα μπαξεδάκια του Μαρουφιού, δεν συναντούσαμε το Στραβοσπύρο με την παρέα του. Ο Στραβοσπύρος ήταν ένα σύσαμε εκεί πάνω, μόρτης και βλάστημος. Τις Κυριακές τον Άγιο Κωνσταντίνο πουλούσε κουλούρια της κανέλας. Μαζί του και δύο άλλο Παναγιαφύλαγε,
που κουβαλούσε μια λατέρνα και ένα φανάρι τζάμινο στολισμένο με λογής-λογής κορδέλες και χαρτιά. Τι ήθελε ο Δημήτρης εκείνη την σκοτεινή γωνιά να πάει να τους πενευτεί για τις εισπράξεις μας? Ώσπου να το πάρουμε χαμπάρι, μας είχαν βάλει κάτω, μας πήραν τα λεφτά και μας σπάσαν και το ταμπούλο. Τι μπορούσε να του κάνει και ο Μιχάλης το παιδί με αυτούς τους δαγλαράδες? Εγώ, κλαίγοντας και βαστώντας πάντα το χάρτινο σβησμένο φαναράκι μου, τράβηξα και το σπίτι. Ο Μιχάλης και ο Δημήτρης όμως πήραν στο κατόπι τους μόρτες, καλώντας άδικα τους σαούσιδες για να τους πιάσουν. Εγώ βέβαια δεν μπορούσα να πάω μαζί τους, γιατί δεν ήξερα ποιον θα συναντούσα στον δρόμο. Δεν ξέρω πώς τελείωσαν οι φίλοι μου, δεν ρώτησα ή δεν θυμάμαι πια. Εκείνο όμως που θυμάμαι πολύ καλά είναι πως πέρασα μια πρωτοχρονιά γεμάτη πίκρα και θλίψη απαρηγόρητη. Το παιδικό μυαλό μου δεν μπορούσε να παραδεχτεί τότε πως υπήρχαν κι άλλοι πιο δυστυχισμένοι από μένα και πως το περιστατικό με το στραβοσπύρο ήταν ένα απειροελάχιστο παράδειγμα της αδικίας και της βίας που βασίλευε και βασιλεύει ακόμα στον κόσμο.